στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, καθώς φοιτητές εγκλώβησαν στο γραφείο του τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, διαμαρτυρόμενοι για τις πειθαρχικές διώξεις που, όπως υποστηρίζουν, ασκήθηκαν στις φοιτητές. Πάμε να συνδεθούμε με τον πρίτανη, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε πρίτανη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλίμονο, τι ακριβώς συνέβη σήμερα στο γραφείο σας, σήμερα το μεσημέρι 12.30 περίπου. Στις 12 με 12.30 μια ομάδα φοιτητών ζήτησε να με συναντήσει. Ναι. Συνάντησα 5 από αυτούς, ενώ άλλοι 100 ήταν απ' έξω. Μου ζήτησαν να αποσύρω τις ποινές που επέβαλε ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, που είναι στέρηση από την εξεταστική του Ιουνίου. Τους είπα ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και ταυτόχρονα η σύγκλητος έχει καταδικάσει τις καταλήψεις. Μάλιστα. Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί με νόμος και το Σύνταγμα. Μου είπαν ότι αν δεν το αποσύρω δεν θα φύγουν. Με κράτησαν 4 ώρες και για να φύγει ο αντιπρίτανης που έχει καρδιακό πρόβλημα έπρεπε να πάρει άδεια. Να φύγει έγκυος υπάλληλος. Να πάρει άδεια, κύριε πρίτανη, από ποιον? Από τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Όλα αυτά μέσα... Περιφρουρούσαν το αυτοκίνητό μου. Α. Όπως στις σκοτεινές εποχές της Χούντας. Θέλω να δηλώσω σε αυτούς τους κυρίους και στους υποστηριχτές τους, δεν με κρατάει κανείς και δεν φοβάμαι τίποτα. Κύριε Πρίτανη, τέτοια φαινόμενα σίγουρα δεν συνάδουν και με το πνεύμα του Πανεπιστημίου, έτσι. Και μας θυμίζουν... Κάποιοι, κοιτάξτε, πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Κάποιοι αισθάνονται ιδιοκτήτες. Το Πανεπιστήμιο ανήκει σε όλους, με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα και με ανταλλαγή απόψεων. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά αυτές τις ποινές, υπάρχουν οι ποινές, τι ακριβώς έχει συμβεί? Οι φοιτητές, ναι, οι οποίοι, στους οποίους επευλήθηκαν ποινές από τον πρόεδρο, είχαν συμμετάσχει στις καταλήψεις και εμπόδιζαν την εισαγωγή, την είσοδο στα αμφιθέατρα και στο κτίριο. Ο πρόεδρος, βάσει του νόμου, τους κάλεσε σε απολογία. Είναι ανεξάρτητο όργανο προϊστήματος και τους επέβαλε στέρηση από τις εξετάσεις του Ιουνίου. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται ενόχλησε. Όχι, να σας πω κάτι. Δεν ενόχλησε που έχουν κάνει αφίσα οι δημοκράτες στον Πρίτανη. Έχουν γεμίσει το Πανεπιστήμιο με αφίσα του Πρίτανη. Εγώ μπορώ να κάνω αφίσα κάποιον? Όχι, βέβαια. Είναι βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά και είναι καταδικαστέοι αυτοί που διαπαιδαγωγούν έτσι τους φοιτητές. Πάντως τέτοια φαινόμενα είναι καταδικαστέα, κύριε Πρίτανη, και δεν ξέρω αν έχετε την υποστήριξη από κάποιους φορείς. Θέλω να πω, περιμένω από το πολιτικό σύστημα. Μέχρι τώρα με πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός Παιδείας να μου εκφράσει τις συμπαραστάσεις του και τον ευχαριστώ. Με πήρε τηλέφωνο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδόρου και Πριτάνης. Περιμένω και από τους υπόλοιπους. Η σιωπή, το λέω ξεκάθαρα, η σιωπή και η ανοχή σημαίνει υποστήριξη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Πάντως είναι πρωτόγνωρο τουλάχιστον για τα δεδομένα της περιοχής μας. Θέλω κύριε, να πω το εξής. Ναι. Να κουραστούν πολύ για να με φημώσουν. Θα λέω αυτό που πιστεύω, θα υπερασπίζουμε τις αποφάσεις της Συγκλήτου που λαμβάνονται με μεγάλες πλειοψηφίες. Κύριε Πρίτανη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.